εκεί. Γιατί έγινε... όλοι έχουν μάθει και τα φορτώνουν κάπου, αλλά δεν είναι έτσι. Δηλαδή, αν φύγει ο Ολυμπιακός, το ποδόσφαιρο θα γίνει καλό. Σας το λέω εγώ, όχι. Ή αν φύγει ο Μαρινάκης, κάτι. Λοιπόν, το θέμα είναι πρέπει να το πάρει η πολιτεία στα χέρια της και να δει τι φταίει στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό. Εντάξει. Δεν το λέω ούτε για τον Ολυμπιακό, ούτε για τον Παναθηναϊκό. Είναι μεγάλες ομάδες που κάνουν μανέλες. Λοιπόν, δεν μπορεί να αφήνουν άτομα να λιμένονται το ποδόσφαιρο και το βλέπετε σήμερα, το ζήσατε. Λοιπόν, και σας λέω ότι εδώ στην πόλη μας αισθάνομαι άσχημα. Υπάρχουν και 2-3 άτομα λαμιώτες που βάλανε το χέρι τους. Βάλανε το χέρι τους. Ψάξτε γκούρμα με ποιον γύρναγε στις ταβέρνες τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, υπάρχουν και 2-3 λαμιώτες που δεν τα καταφέρανε και τους έφτυγε η λαμία η σημερινή. Εγώ με αυτούς κόβω και την καλημέρα. Θα καταλάβετε με ποιους έκοψα την καλημέρα. Ψάξτε να βρείτε τις τελευταίες μέρες με ποιον γύρναγε ο γκούρμα της ταβέρνας. Που είχε ανθρώπους, δεν πληρώνονται να πάνε στο σπίτι. Δεν κάνει να πω άλλα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να εξαγριωθείτε. Εγώ θέλω κάτι. Να έχουμε και... Να στείλετε κάτω καθερμό. Να ξέρετε ότι... Η Λαμία έχει ψηλά το κεφάλι σαν ομάδα. Ξεφτυλίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο σήμερα. Η Λαμία ανέβηκε, δεν έπεσε. Ξεφτυλίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πέσαν οι μάσκες! Έχουμε και από μέσα. Καθάρισέ τους! Όλους τους πάντα, πάρ' τα χέρια σου! Ό,τι νομίζεις εσύ! Ξέρεις το καρπούζι σου και το μαγαζί! Ό,τι νομίζεις εσύ! Καθάρισέ τους! Ούτε ένας θα με δει! Σας στηρίξαμε και σας στηρίζουμε! Ούτε ένας θα πάρουν θέματα σοβαρά. Θα τα λύσουμε τον υπόλοιπο καιρό. Άσπρη μέρα μόνο της έλεγε. Εγώ πλέον δεν είμαι πρόεδρος. Δεν είμαι πλέον πρόεδρος γιατί θα κατηγορηθώ και θα... Μαζί ξεκινήσαμε το πρόεδρο, μαζί δεν τελειώσουμε. Αλλά πρέπει να βρούμε και τα εσωτερικά μας. Πρέπει να βρούμε και τα εσωτερικά μας. Αυτό που θέλω να πω, υπομονή. Δεν πρέπει να διχαστεί η ομάδα. Έχω πει ότι ο Παπαϊωάννου είναι κάποια στιγμή μπορεί να κουραστώ, μπορεί οτιδήποτε. Αυτό που έχουμε ξεκινήσει να μην διαλυθεί. Λοιπόν, η ομάδα δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, παιδιά. Είναι πολιτισμός, είναι θέσεις εργασίας, είναι χρήματα στα μαγαζιά. Δεν είναι δηλαδή μόνο η τρέλα μας. Εντάξει, δεν είναι μόνο η τρέλα μας. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εγώ έχω φωνάξει όσο πιο πολύ, φοβάμαι ότι θα τιμωρηθώ για κάποια πράγματα. Και δικαστικά. Λοιπόν, αυτό όμως που με θλίβει λίγο και το δηλώνω ότι περίμενα να δω κάποιους ποδοσφαιριστές περισσότερους. Ειδικά ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στο κάτω. Με θλίβει, περίμενα να δω κάποιους να μάθουν. Με θλίβει αυτό λίγο με τους ποδοσφαιριστές. Πρόεδρε, να πω δύο λόγια. Θέλω να πω την αλήθεια, μόνο ένα παιδί έχει γίνει εκεί. Ο Ισπανός, ο Πέρδης μας πιστεύω ότι αυτό το θέατρο που έγινε απόψε, κάποιος να πάρει την ευθύνη στα χέρια του. Αν είμαστε μια δημοκρατία που δεν έχει νόμος, που δεν έχει τίποτα. Τα επεισόδια που έγιναν και διακόπηκαν, όπως έγινε περίπου. Καταρχήν, εδώ έπρεπε να έχει εμφανιστεί και ο πρόεδρος της ΕΠΣ αυτή τη στιγμή. Αν δεν έχουμε ΕΠΣ, ρε παιδιά, πού πάμε. Το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινοβούλιο εκεί πέρα. Εμείς έχουμε εκπρόσωπο, η ποιότητα έχει εκπρόσωπο. Μόνο μια φορά, εγώ το λέω, αν δεν έχει ΕΠΣ ποιότητα, πώς θα έχουμε ποδόσφαιρο. Τι το θέλουμε το ποδόσφαιρο, στα τοπικά εδώ μέσα να μοιράζουμε μπάλες και να... Εδώ ξένο παρόν όχι. Στο πρόβλημα κλείδω. Άμα φύγει θα γυρίσουμε πάλι εκεί που είμαστε. Θα προσπαθήσω να τη στηρίξω την ομάδα, να ξέρεις. Να προσπαθήσω να τη στηρίξω. Δεν πειράζω να τη στηρίξω. Να τη στηρίξει την ομάδα. Θέλουμε εσύ να αναλάβει και να τη ξέρει τα πόδια όλα. Μπορεί εσύ να τα φύγουμε όλοι. Δεν υπάρχει λαμπή. Πέρτα, τελείωσε. Λοιπόν, οι απόψει σου φεύγει, εμεί φεύγουμε. Τελείωσε. Για τον χρόνο. Για τον χρόνο. Για τον χρόνο. Για τον χρόνο. Εγώ θέλω να μείνει ο κύριος Παπαϊωάννου, τον αγαπάμε, τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Έχω 17 πίεση μέχρι τώρα. Ό,τι και να γίνει, να τα ψάξει, να καθίσει μέχρι το Πάσχα, να τα βρει όλα και αν θέλει να φύγει θα μας το πει. Αλλά εμένα η γνώμη μου είναι να μείνει. Να μείνει, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος σαν τον Παπαϊωάννου. Και να βρει την αιτία τι φταίνε. Ναι, αδικήθηκε η Λαμία, ναι, και από διαιτησία και από όλους, ναι. Από όλους. Φταίνει και η δική.
Ο προπονητής φταίει, ο κύριος Μυρμητάκης. Πώς δεν δίνω ευθύνες. Πώς δεν δίνω ευθύνες. Φταίνει και κάποιοι που δοσφυριστέ. Όταν ξενυχτάνε και πληρώνει κάποιους άνθρωποι και δεν πάνε να τους δούνε και πηγαίνουν στα μπουζούκια. Εμείς σαν σύνδεσμος πιστεύω ότι φέτος κάναμε το χρέο μας, το χρέο μας ήταν να ήμασταν κοντά στην ομάδα. Είδαμε όλα τα έκτροπα αυτά που γίνανε στο πρωτάθλημα. Με το αποκορύφωμα του σημερινού του πέναλτι του Περόνε. Μια ιστορική ομάδα, συσταγωγικά ιστορική, αν θέλουμε να θεωρήσουμε τον Ηρακλή. Μια άλλη ιστορική ομάδα και εκείνη συσταγωγικά, αν θέλουμε να θεωρήσουμε τη Λάρισα. Γιατί μάλλον μόνο το όνομα έχει μείνει και οι φίλαθλοι. Αυτοί που είναι παράγοντες και ποδοσφαιριστές έχουν γίνει μεγαλύτεροι καραγκιόζηδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό θέλω να πω. Εμείς ήμασταν κοντά στην ομάδα, στηρίξαμε τον πρόεδρο, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον πρόεδρο. Και θέλω να πω ότι όλοι οι Λαμία πρέπει να είναι ενωμένοι, να είμαστε κοντά στην ομάδα, κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο που μας έφερε την αλλαγή της ομάδας μετά από 35 χρόνια στη Β' Εθνική. Και θέλω να καταγγείλω ότι για μια φορά ακόμα θέλω να πω στους υπευθύνους ότι θα συνεχίσουν να γίνονται επεισόδια στο γήπεδο γιατί υπάρχουν αυτά τα καραγκιουζιλίκια από όλους τους παράγοντες και από όλους τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, να πούμε, εδώ είδαμε αυτοί που κατηγορούσαν τη Λαμία όλο αυτόν τον καιρό ότι είμαστε παράδειγμα του Ολυμπιακού, είμαστε από εδώ, είμαστε από εκεί, τα κάνανε αυτοί. Κατηγορούσαν εμάς για ψεύτικα αφημί. Είδαμε και τον Ηρακλή, γιατί άμα όσοι ξέρουν ότι ο Ηρακλής έχει άλλο αφημί, λέγεται ΑΕΠ, οντίον Ηρακλής Κατερίνης τέλος πάντων. Είδαμε να κάνουν μια απατεωνιά μεγάλη στο ποδόσφαιρο μαζί με τους φίλους τους Λαρισαίους. Γιατί όποιος έχει δει τις προηγούμενες μέρες στα Facebook και στα λοιπά, θα βλέπετε μηνύματα μεταξύ οπαδών του Ηρακλή και της Λάρισας, ελάτε και δεν θα γίνει τίποτα και αξίζει να πάμε εμείς και έξω οι βλάχοι της Λαμίας και τέτοια. Η κυβέρνηση και ειδικά ο υπουργός αθλητισμού και αυτά, δεν ξέρω πώς λέγεται τέλος πάντων, είναι απαράδεκτος. Άμα δείτε χτες απαγόρευση τους ποδούς του Πανσεραϊκού που είναι αδελφοποιημένοι που είμαστε εμείς με το σύνδεσμο, τους απαγόρευσαν να πάνε στο Χαριλάου για ένα ντέρμπι, απαράδεκτο, μια μέρα πριν. Τους κλείσανε τα κτέλ, τους κλείσανε τα αυτοκίνητα, τους κλείσανε τα αεροπλάνα, τους κλείσανε τα τρένα, δεν τους αφήνανε να μπουν πουθενά. Και κυνηγάνε τον κόσμο και μετά λέει, δηλαδή είναι πιο σίγουρο να πάει κάποιος στο γήπεδο μεμονωμένα παρά να πάει οργανωμένα και να τον προσέχει η αστυνομία. Γι' αυτό γίνονται τα επεισόδια, θα συνεχίσουν να γίνονται και θα γίνονται για μια ζωή. Όσο για τη Λαμία και για τον πρόεδρο, εμείς θα είμαστε δίπλα του, σαν σύνδεσμος, σαν λέσχη. Ο κόσμος είναι μαζί του, προσπαθούμε να τον πείσουμε να μείνει. Και πιστεύω ότι θα πάμε πιο ψηλά από ό,τι περιμένει ο κόσμος. Από εδώ και πέρα τι γίνεται. Στη Β' Εθνική θέλουμε να μείνουμε. Να κάνουμε μια καλή πορεία όπως αυτή φέτος. Εντάξει, το τι έγινε τώρα εδώ το ξέρουμε όλοι. Μακάρι αυτή η ομάδα και αυτός ο πρόεδρος να καθίσει, να την ενισχύσει. Και του χρόνου να δούμε πώς θα πάμε. Αυτός έχει μείνει μόνο. Δεν έχουμε κάτι αυτό άλλο, κάποια άλλη πρόταση. Και όπως φαίνεται αγαπάει την ομάδα, μακάρι να μείνει. Έχουμε 17 πίεση κύριε, 17 πίεση. Πήγαμε στο σπίτι του να τον πάρουμε από εκεί. Έχω πάει φυλακή για τη Λαμία. Έχω δώσει τη ζωή μου. Να μείνει, δεν έχουμε άλλον.